Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε μάλλον για το τελευταίο μέρος. Δεν ξέρω αν είναι η Χριστίνα από Θεσσαλονίκη. Θα έχει και συνέχεια μετά. Θα έχουμε και συνέχεια. Βέβαια, Χριστίνα, φέτα μσιάτα που λέμε εμείς οι βλάχοι. Αντέχεις και έχεις κουράγιο και δύναμη. Ναι. Λοιπόν, όπως είδες, Χριστίνα, ο κύριος Τσίπρας κέρδισε το στοίχημα. 7 πλάς μονάδες ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Με τον κύριο Καμένο φαίνεται ότι σχηματίζουν τη νέα κυβέρνηση. Δεν ξέρω εάν θα είναι, παρακαλώ, αν μπορείτε την επιστροφή λίγο, ακούω και πάλι. Δεν ξέρω αν με τον κύριο Καμένο θα βάλουν και κάποιον άλλον εταίρο στην κυβέρνηση, αν θα συνεχίσουν, κύριε Φουτουκίδη, ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Καμένο, οι δυο τους, με 155 βουλευτές περίπου. Το εντυπωσιακό επίσης είναι ότι η Χρυσή Αυγή παραμένει τρίτο κόμμα και νομίζω αυξάνει ελαφρώς τη δύναμή του. Από το 6,3 στο 7,1, κύριε Παναγιωτόπουλο, έτσι. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας πλέον θα έχει την δυνατότητα να κυβερνήσει όπως ο ίδιος ζήτησε. Ο ελληνικός λαός, πάλι να ζητήσω την επιστροφή, ακούω τη φωνή μου πίσω. Ζήτησε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας από τον ελληνικό λαό να κυβερνήσει. Ο ελληνικός λαός του έδωσε την δυνατότητα να κυβερνήσει με πολύ μεγάλη άνεση, 7 μονάδες πλάς η διαφορά. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν οφείλει να δείξει πώς θα κυβερνήσει, τι θα κάνει στον κόσμο, πώς θα υλοποιήσει όλα όσα ψήφισε τον Αύγουστο μήνα, πώς θα φέρει τους καινούργιους νόμους στη Βουλή, εάν σε αυτή την προσπάθεια θα έχει πλέον συμμάχους στα υπόλοιπα κόμματα που ψηφίζαν το Μνημόνιο, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι, το οποίο Ποτάμι φαίνεται ότι απόψε είναι χαμένο, από 6,1 που είχε το Γενάρη πάει στο 3,9. Το ίδιο και η Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι πεσμένοι. Μπορούμε, αν έχουμε δυνατότητα, σε ένα παράθυρο να βλέπουμε και τους βουλευτές επικρατείας, παρακαλώ. Τρεις βγάζει η Νέα Δημοκρατία, Φορτσάκη, Σταμάτης και η κυρία Κεραμέως Νίκη και ο οικονόμου Βασίλης Τέταρτος. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Να καλησπέρισουμε όμως στην παρέα μας τον κύριο Γιάννη Παναγιωτόπουλο, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Παναγιωτόπουλο, έτσι. Καλησπέρα σας, κύριε Καλόγερο. Πρώην υποψήφιος και είναι στέλεχος. Είναι μια σημαντική βραδιά. Καταρχήν ο ελληνικός λαός έχει τοποθετηθεί με μεγάλη συνέπεια σε αυτό το οποίο πιστεύει ότι πρέπει να γίνει. Λέει στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι ΣΥΡΙΖΑ ανέλη, κοίταξε να δεις, ανέλαβες μια δουλειά, θα τη φέρεις σε τελπέρας. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη και ουσιαστική εντολή. Και παράλληλα, σε ό,τι αφορά την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, πραγματικά απελευθερώνει, πιστεύω, τις δυνάμεις που υπάρχουν μέσα στη Νέα Δημοκρατία, έτσι ώστε να συγκροτήσουν ένα μέτωπο για να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές, ώστε η Νέα Δημοκρατία να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας στις επόμενες εκλογές με τη δυναμική που απαιτείται και να είναι έτοιμη να δώσει το παρόν προς το συμφέρον της πατρίδας και της χώρας. Να βάλουμε στην παρέα μας κύριε Παναγιωτόπουλο και τον κύριο Καρακοστάνογλου από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Δεν είναι μόνο ο κύριος Καρακοστάνογλου στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε μεγάλη παρέα εδώ, κύριε Καλόγυρε. Να καλωσορίσω λοιπόν τον κύριο Καρακοστάνογλου που ήδη τον βλέπετε, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Είναι ο κύριος Σωκράτης Εδίρνελης από το Κηδισό, από το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Και καλησπέρα σας. Και ο Νίκος Βάνης, συνάδελφος με το ελληνικό φαινόμενο.gr, από τα πολύ ενημερωμένα site. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Λοιπόν, και πάλι ο λόγος σε εσάς, λοιπόν, Στέργιο, αν ολοκλήρωσε ο καλεσμένος σου, παίρνουμε να πιστολή. Να ολοκληρώσει ο κύριος Παναγιωτόπουλος, υπάρχει ταύτιση απόψεων μας μεταξύ, εμού και τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ναι κύριε Παναγιωτόπουλο. Είναι μια ευκαιρία, αυτές οι στιγμές είναι ευκαιρία για να κοιτάξουμε με το μέλλον και ο καθένας από εμάς να τοποθετηθεί με τη σοβαρότητα που απαιτούν οι στιγμές και το συμφέρον της χώρας. Και το συμφέρον της χώρας απαιτεί να ολοκληρωθεί μια διαδικασία και νομίζω ότι πια προχωράμε ακάθεκτη προς αυτή την κατεύθυνση. Οι επόμενοι μήνες θα είναι πολύ σημαντικοί, πολύ δύσκολοι, πολιτικά γεμάτοι και αν θέλετε κύριε Καλόγερε θα κάνω και μια πρόβλεψη. Πιστεύω ότι αν τελικά παραχθεί μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ θα έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Καλά τώρα κύριε Παναγιωτόπουλο να πούμε να κυβερνηθεί η χώρα για 4 χρόνια, εγώ αυτό θέλω. Εγώ δεν θέλω εκλογές. Μακάρι ο Τσίπρας να τα καταφέρει, να έχει και τον κύριο Καμένο μέσα, να πάνε και οι δύο πολύ καλά, να έρθει η ανάπτυξη στην Ελλάδα, να μας φέρει τα 35 δις στο Γιούνκερ να τα επενδύσουμε. Όλα αυτά μακάρι ο κύριος Τσίπρας να τα φέρει, είναι πολύ ευπρόσδεκτο. Εγώ δεν θέλω πάλι εκλογές. Εκτιμώ ότι υπάρχουν τέτοιες εσωτερικές δυνάμεις που δεν θα
θα δημιουργήσουν μια σειρά από καινούργια προβλήματα. Ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω. Θα καταστραφεί εντελώς η οικονομία, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πάντως, είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι ο ελληνικός λαός έχει δώσει μια πολύ σκληρή απάντηση και νομίζω ότι, αν θέλετε, και σε επίπεδο επικοινωνιολόγων θα πρέπει να μελετηθεί. Θεωρώ ότι τη μέρα που η κυρία Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε με αυτό τον ηχθρό τρόπο απέναντι σε ανθρώπους που, αν θέλετε, είναι καλή ή κακή δημοσιογράφη, δεν έχει καμία σημασία. Από εκείνη τη μέρα και μετά ολοκληρώθηκε μια καθοδική πορεία για το ΛΑΕ, η οποία του στερήσε την είσοδο στη Βουλή. Άννα, πριν πάμε σε Θεσσαλονίκη, έχεις να κάνεις κάποια ενημέρωση, ναι, να μας κάνεις. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτό που αναφέρα και προηγουμένως, ήδη έχουν γίνει πρώτες επαφές, τηλεφωνική επικοινωνία Τσίπρα με τον κύριο Καμένο για σχηματισμό κυβέρνησης. Και οι δύο μαζί, όπως διαβάζουμε, συμπληρώνουν 155 έδρες, 145 για τον ΣΥΡΙΖΑ και 10 για τους ΣΑΝΕΛ. Και αναμένουμε βέβαια τις εξελίξεις. Μάλιστα. Χριστίνα, σε σένα. Ναι, λοιπόν, να πάμε στο δικό μας το πάνελ εδώ, να ξεκινήσω από τον κύριο Καρακοστάνογλου. Κύριε Καρακοστάνογλου, ο κύριος Μημαρέκης φαινόταν προεκλογικά ότι κατορθώνει να συσπυρώνει τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, έκανε και ένα άνοιγμα προς το κέντρο, φαινόταν επίσης ένας άνθρωπος με ένα λαϊκό προφίλ, το οποίο επιδοκιμαζόταν. Τι έγινε, τι πιστεύετε ότι δεν πήγε καλά και τελικά έχουμε αυτή την ήττα με μεγάλη διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, κυρία Τσόρμπα. Καλησπέρα και στο πάνελ των Αθηνών. Καλησπέρα. Η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά μέχρι πριν 2 μήνες ήταν στο 14-15-16%. Σήμερα βρίσκεται κοντά στο 30%. Αυτό είναι μια τεράστια άνοδος που οφείλεται στην διάψευση όσων έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία και περιστασιακά μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου αύξησαν την αποδοχή στο λαό του ΣΥΡΙΖΑ από το 36,5% που πήρε σε ποσοστά υψηλότερα, τα οποία τα βλέπαμε σε διαδοχικές δημοσκοπήσεις, και βέβαια την προσωπική δημοφιλία του τότε Πρωθυπουργού την έφτασαν και αποδοχή μέχρι το 70%. Συνεπώς έγινε ένα τεράστιο άλμα, ήταν μια μεγάλη επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης να λάβουμε υπόψη μας ότι έχουμε μια αυξημένη αποχή, η οποία προφανώς και οφείλεται σε ανθρώπους οι οποίοι είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω απογοήτευσης συνολικά από το πολιτικό σύστημα δεν πήγαν να ψηφίσουν, ένα τουλάχιστον 10%, και εκεί μέσα κρύβονται, φαντάζομαι, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι φυσιολογικά θα στήριζαν τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει αύριο με τους ΑΝΕΛ που θα έχουν μια οριακή πλειοψηφία 150 κάτι εδρών. 155 έδρες βλέπουν, ναι, μέχρι τώρα. Πιστεύετε ότι αυτό το επακθέστατο τρίτο μνημόνιο με τα μέτρα που και το δάνειο που θα φτάσει 86 δις και τα μέτρα γύρω στα 14 θα μπορέσουν να ψηφιστούν οι εφαρμοστικοί νόμοι όταν 53 στελέχη του έχουν διαφοροποιηθεί ή έχουν δείξει τις επιφυλάξεις τους? Είναι δυνατόν να έχουμε μια σταθερότητα? Και εγώ την θέλω, κύριε Καλόγερε, τη σταθερότητα. Τη χρειάζεται η χώρα. Μια σταθερότητα όμως η οποία θα περάσει μέσα από ταχύτατη υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, ώστε με τη νέα χρονιά, ενώ νομοθέτηση των μεταρρυθμίσεων, στις οποίες θα αντιδράσει η βάση του ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια το στελεχειακό δυναμικό του. Άρα λέτε ότι θα πρέπει να υπάρξει και τρίτος εταίρος ή μάλλον ότι δεν θα έπρεπε να αποκλείει ο κύριος Τσίπρας την συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία? Εκεί πιστεύω κρύβεται η επιτυχία του εγχειρήματος. Ιδάλλως θα έχουμε συνεχείς συγκρούσεις για αυτό το περίφημο παράλληλο πρόγραμμα με τους Ευρωπαίους. Ήδη μας έχουν προειδοποιήσει οι αξιωματούχοι της Ευρώπης με δηλώσεις τους ότι εκτός από το μνημόνιο και την νέα δανειακή συνθήκη δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει κάτι άλλο. Εμείς, όπως σωστά είπε ο κύριος Μημαράκης, εάν καταφέρουμε και την ύφεση που έχει προβλεφθεί για φέτος μείον 4 να την κατεβάσουμε στο μείον 3, στο μείον 2, στο μείον 1, κάνοντας μια εργώδη και συστηματική προσπάθεια το επόμενο εξάμηνο, από εκεί μπορούμε να βρούμε χρήματα ώστε να αντικαταστήσουμε κάποια επακθή μέτρα για αδύναμες ομάδες του μνημονίου του ΣΥΡΙΖΑ, μην το ξεχνάμε, των 14 δις, όταν το περίφημο mail Χαρδούβελη ήταν γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Ναι, και αν αυξανόταν. Αυτό ήταν εκτίμηση και είδατε πώς ψήφισε. Επομένως, δεν έχει θέλετε να τώρα πω ότι, κατά τη δική μου γνώμη, αυτό το 10-20% που μετακινούμενο δίνει κυβέρνηση στην Ελλάδα
δεν σημαίνει ότι έχει και ευθεία κρίση και ορθή κρίση. Βέβαια, κυρίαρχος λαός είναι. Αλλά η δική του κρίση, πρώτον, παρασέρνει, επιτρέψτε μου, αυτός ο ωφελημισμός ή το ότι εύκολα αποδέχεται τις υποσχέσεις, οι οποίες και τον Ιανουάριο εδόθησαν και ξανά τώρα δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία στον κύριο Τσίπρα, όταν ο κύριος Τσίπρα 7 μήνες τι έκανε, θα άσχιζε το μνημόνιο, το ξαναψήφισε και πολύ επακθέστερο, συζήτησε με την Ευρώπη με τρόπο που κατέστρεψε την εμπιστοσύνη που είχε δημιουργηθεί από αυτά την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και Δημάρ. Αν μου επιτρέπετε, και πάλι ο λαός ψήφισε. Αυτός ο λαός λοιπόν, το 10% του λαού, είναι ένα για μένα κομμάτι ωφελημιστικό και ανώριμο του εκλογικού σώματος. Άρα αυτό ο λαός λέτε. Για την βεβαίως, όπως έφταιγε το 1920 με τις αποτυχημένες εκλογές τότε του Βενιζέλου και σε μία σειρά από άλλες. Πρέπει να κάνουμε μία κουβέντα στο επόμενο διάστημα πόσο ο λαός μας πρέπει να κάνει μία αυτοκριτική, αλλιώς θα δέχεται συνεχή πλήγματα. Το επόμενο διάστημα, κυρία Τσόρμπα, θα είναι τρομερά δύσκολο. Και μόνο αν δώσουμε όλοι τα χέρια θα μπορέσουμε να το περάσουμε. Ιδάλλως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν έχει ομοιογένεια στα στελέχη του, ούτε και ο κόσμος που τον ψήφισε είναι ετερόκλητος και είναι έτοιμος. Άρα να λέτε φύγει. Ότι δεν θα μακροημερεύσει η κυβέρνηση αν δεν υπάρξουν. Και είναι κρίμα αυτό. Ναι. Αλλά ελπίζω ότι η Βουλή η οποία θα δημιουργηθεί μπορεί να δώσει και νέα κυβερνητικά σχήματα. Το δε ποτάμι, στο οποίο προφανώς και τελειώνω, θα απευθυνθεί ενδεχομένως μετά του ανέλου ο κύριος Τσίπρας, είναι ένα καθαρά φιλοευρωπαϊκό κόμμα το οποίο θέλει το ιδιωτική Πασόκ οικονομία. Λένε ότι θα έχει την τιμή. Ακόμα και το Πασόκ, θα φυσικά. Το δούμε αυτό. Λοιπόν, Στέργιο, να σε ακούμε. Πώς θα συμπράξουν. Εγώ θέλω να πω ότι νικητής για μένα είναι η αποχή, καταρχήν. Όταν ένα στου δύο Έλληνες δεν πάνε το να ψηφίσουν, αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν λειτουργεί καλά στη δημοκρατία. Τώρα, πρέπει να φέρουμε ένα ψυχολόγο. Αλλά ένα ψυχολόγο από το εξωτερικό. Έχουμε να ψυχολόγο μετά. Μετά έχουμε μετά ψυχολόγο. Λοιπόν, να αναλύσει ποιοι είναι αυτοί οι Έλληνες που πήγαν να ψηφίσουν. Και βέβαια πρέπει πραγματικά κανείς να αναλύσει και να δει ποιο είναι το ποσοστό των Ελλήνων που ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Ρωτώ, μήπως είναι οι άνεργοι, μήπως είναι όλοι αυτοί που έχουν καταστραφεί, μήπως είναι τη γη επιπλημμυσμένοι που κατοικούν στην Ελλάδα. Αν λοιπόν όλοι αυτοί συγκροτούν τη μεγάλη μερίδα που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δυστυχώς δεν φταίνει οι ίδιοι που καταστραφήκαν, φταίει η πολιτεία που τους κατέστρεψε και οι ίδιοι τώρα εκδικούνται τη χώρα που ζουν. Γιατί εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Καρακοστάνογλου, είναι τρομερά δύσκολα τα πράγματα τα οποία θα ακολουθήσουν και θα ζήσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Θα κληθεί μια κυβέρνηση με 155 βουλευτές, 8 λιγότερους από ό,τι είχε πριν, τόσο δεν ήταν κύριε Παναγιωτόπουλο, 163. Ισχυρή πλειοψηφία, 155. Ναι, ισχυρή η πλειοψηφία. Εμείς κυβερνήσαμε με 156 μας είχαν, πόσο μας είχαν μείνει, την περίοδο Καραμαλή. Άρα, τώρα, 162 ήταν η έδρα. Ότι θα πρέπει να υλοποιηθούν. 2004-2007. Και να ψηφιστούν ναι, μετά βουλευτές τα οποία θα αναστενάξουν όλοι. Δηλαδή οι αγρότες δεν λάβανε υπόψη τους φόρους που θα πληρώσουν, δεν λάβανε υπόψη το ΦΠΑ, δεν λάβανε υπόψη τίποτα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εάν ψηφίσαν ΣΥΡΙΖΑ, δεν λάβαν τίποτα από τις προκαταβολές φόρου που έχουν ψηφιστεί στα μνημόνια και θα πληρωθούν και θα πρέπει να πληρωθούν. Το τεστ λοιπόν, κερδισμένη για μένα βγήκε το κόμμα της Χρυσής Αυγής που ανέβασε τα ποσοστά του και τους βουλευτές, κερδισμένο το ΠΑΣΟΚ που ανέβασε τα ποσοστά του και τους βουλευτές και βέβαια κερδισμένος και ο Βασίλης ο Λεβέντης που το όνειρο ζωής του έγινε πραγματικότητα, μπαίνει στην Ελληνική Βουλή με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γνωρίζουμε πολύ καλά ποιοι ψηφίσαν Βασίλη Λεβέντη και βλέπουμε εδώ πέρα τώρα λοιπόν ότι 7,5 μονάδες και ανεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάει στις 8 από ό,τι φαίνεται. Και εκτός, επειδή ανέφερε Στέργιο και το ΠΑΣΟΚ, να δώσουμε τον λόγο στον κύριο Εδίρνελη εδώ για να μας πει ο Σωκράτης Εδίρνελης από το Κηδισό, μήπως είναι καιρός το Κηδισό να επιστρέψει σπίτι του. Ναι, εγώ ήθελα να αναφέρω και τις μεταρρυθμίσεις που ακούστηκαν προηγουμένως. Μεταρρυθμίσεις δεν έχουμε δει ούτε από τη Νέα Δημοκρατία με την κυβέρνηση του Σαμαρά και του Βενιζέλου, αλλά ούτε και με το Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ. Όταν εννοούμε μεταρρυθμίσεις, πρέπει να κάτσουμε και να κάνουμε ένα σχέδιο όλοι μαζί, να δούμε ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις και φυσικά να συγκρουστούμε και με διάφορα συμφέροντα που δεν μας αφήνουν να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις. Η κυβέρνηση Παπανδρέου στη διακυβέρνηση 9-11 το έκανε αυτό και μας τύχησε. Και μας λιδωρήσαν ακόμα και μέχρι σήμερα, μας λιδωρούν και όλες τις μεταρρυθμίσεις. Γιατί τα συμφέροντα δεν μας αφήσαν. Κοινές μετοχές τραπεζών, διάβγεια, ο κάθε πολίτης
να μπαίνει μέσα στη διάβια και να βλέπει συναλλαγές που γίνονται με το ελληνικό δημόσιο, ηλεκτρονική συνταγογράφηση που μας έφερε αρκετά έσοδα στο κράτος, στο ελληνικό κράτος, που θα μπορούσε με μια τέτοια είδους μεταρρύθμιση σήμερα ο ελληνικός λαός να μην πληρώνει έμφυα. Η νέα κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ, τι λέτε, θα μπορέσει να υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις? Το προηγούμενο διάστημα, από ό,τι είδα, δεν έγινε καμιά μεταρρύθμιση από την κυβέρνηση. Δεν πιστεύω να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Και για να γίνουν μεταρρυθμίσεις, πρέπει να τις κάνουμε όλοι μαζί. Είτε με κόμματα εντός της Βουλής ή εκτός της Βουλής. Και με κοινωνικούς φορείς. Όλοι μαζί να εργαστούμε από την επόμενη μέρα να κάνουμε μεταρρυθμίσεις, ώστε να μπορέσουμε σιγά-σιγά να ορθοποδήσει η χώρα. Άρα, μου λέτε ότι θα θέλατε να συνεργαστείτε με την νέα κυβέρνηση? Θέλουμε να συνεργαστούμε με οτιδήποτε θα φέρει ευημερία στον ελληνικό λαό. Είστε πιο κοντά στο ΠΑΣΟΚ ή στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Δίρνελη? Είμαστε κοντά σε προοδευτικές δυνάμεις, οι οποίες θα δείξουν αποφασιστικότητα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ως κοινωνικό και ένα δίκαιο κράτος. Να δώσουμε το λόγο και στον συνάδελφο τον Νίκο Τοβάνη, ελληνικόφαινόμενο.gr. Νίκο, είσαι πολύ κοντά στον καθημερινό άνθρωπο, στον απλό λαό. Ξέρω πολύ καλά ότι όλα τα ρεπορτάζ που κάνεις έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του πολίτη. Θέλω λοιπόν να μου πεις αν αυτό που κατέγραφε το ρεπορτάζ στις προηγούμενες μέρες επιβεβαιώνεται τώρα με τα αποτελέσματα των εκλογών ή όχι. Εγώ περίμενα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει αυτές τις μονάδες. Λοιπόν, θα πάρει αυτές τις μονάδες. Δηλαδή, έπεσα έξω 2-3 μονάδες. Τον είχα μπροστά διότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αλλάξει όσον αφορά με τον αρχηγό. Έφερε έναν αρχηγό γέρο για μένα, σαν και εμένα δηλαδή. Τι να μην κάνει εμένα, να φέρει ένα νέο παιδί, αν θέλει να αλλάξει τα πράγματα. Νέος είστε, νέος είστε. Οι νεοδημοκράτες, μιλούσε με πολλούς, δεν πήγαν να ψηφίσουν. Πολλοί δεν πήγαν να ψηφίσουν. Και σε αυτό φταίει το γεγονός ότι δεν ήταν νέος σε ηλικία ο αρχηγός? Βεβαίως. Δηλαδή, τον Αλέξο Τσίπρα τον ψηφίζουν οι νέοι. Το ξέρω, έχω συζητήσει με πολλούς νέους. Mm-hmm. Τον νέο δεν θέλω σήμερα, δεν θέλω τον παλιό. Κακά τα ψέματα. Και εγώ σε αυτή την ηλικία είμαι μεγάλος, κύριε Καλόγερε. Αλλά δηλαδή θέλω τον νέο. Να σου πω ένα πράγμα. Ένας συγγενής μου, νέο παιδί, γύρω στους 24 χρόνια, δεν πήγε να ψηφίσει γιατί λέει βαρέθηκα να βλέπω τους γέρους πάνω. Αυτό, Στέργιο, πρέπει να είναι ένα στοιχείο που οφείλουν τα κόμματα να συνεκτιμήσουν. Δηλαδή είναι γεγονός ότι η ηλικία τελικά παίζει ένα ρόλο ή τα φθαρμένα πρόσωπα, αν θέλεις, αυτά που τα έχει δει πολύ ο κόσμος στο προηγούμενο διάστημα. Σίγουρα παίζει η ηλικία ρόλο και θα μας απαντήσει ο κύριος Παναγιωτόπουλος και τα παλιά πρόσωπα. Αλλά εδώ, Χριστίνα, στη Νέα Δημοκρατία, να μην ξεχνάμε ότι δεν θέλει κανείς να αναλάβει μετά τον κύριο Σαμαρά. Φοβούμενο μια πολύ μεγάλη έκταση ήττα. Ο κύριος Μημαράκης ανέλαβε, έκανε μια ομολογουμένως μεγάλη και φιλότιμη προσπάθεια, συσπήρωσε τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται όμως πως η νέα γενιά, αν το πούμε έτσι, όπως λέει και ο συνάδελφος, προτιμούν τον κύριο Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία ίσως δεν έκανε τις ανανεώσεις που θα έπρεπε στα ψηφοδέλτιά της. Ίσως να έπρεπε να έχει βγάλει ανθρώπους και να βάλει καινούργιο αίμα. Όμως μας έχει το αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα γράφει ότι 7,5 μονάδες μέχρι στιγμής είναι η διαφορά ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Με έναν ΣΥΡΙΖΑ πλέον που δεν δικαιολογείται να πει ότι δεν έχω χρόνο να κυβερνήσω και εμπειρία έχει με ό,τι έγινε όλο αυτό το καιρό. Όμως ίσως κάποιοι Έλληνες ξεχάσαν τι έγινε πραγματικά αυτό το διάστημα. Θα τα δούμε όμως την πορεία, θα έχουμε πολλές μέρες μπροστά μας και να ασκήσουμε την κριτική. Εγώ θα ευχηθώ πραγματικά να πάει καλά η κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση Τσίπρα Καμένο για το καλό όλων μας. Γιατί αν δεν πάνε καλά, αλλήμονό μας. Και θα ήθελα να μας απαντήσει ο κύριος Παναγιωτόπουλος, εάν πιστεύει ότι η μη ανανέωση σε ικανοποιητικό βαθμό των ψηφοδελτίων οδήγησε και στη μεγάλη ήττα στη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Καλόγερε, καταρχήν θα μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ στο γεγονός ότι ο κύριος Βάνης περιγράφει μία αλήθεια την οποία ακούμε συχνά μέσα στην κοινωνία. Και δυστυχώς τα κόμματα τα οποία δεν ανανεώνονται μπαίνουν σε μία διαδικασία τέτοια. Ο χρόνος των εκλογών ήταν πάρα πολύ μικρός και δεν δόθηκε η δυνατότητα να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές που θα έπρεπε να γίνουν για να προχωρήσουμε. Ξέρετε, εγώ σέβομαι πάρα πολύ την κρίση των πολιτών. Οι Έλληνες πολίτες σήμερα μας έδωσαν μία καθαρή τοποθέτηση. Και θα πρέπει όλοι μας να την ερμηνεύσουμε στο μέγεθος που μας τη δώσανε. Και να τη σεβαστούμε. Και να δούμε τι μας είπαν. Τι είπαν στον καθέναν από εμάς. Τι είπαν στη Νέα Δημοκρατία. Τι είπαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπαν στους ΑΝΕΛ. Έχουν δώσει σήμερα το βράδυ, έχουν δοθεί πολύ καθαρές απαντήσεις. Και ο καθένας μας απέναντι σε αυτές τις απαντήσεις πρέπει να τοποθετηθεί πολιτικά. Και αν μπορούμε να πάμε λίγο με την έρτα να ακούσουμε τον κύριο Καμένο, λοιπόν. Παρακαλώ. Το κοντρόλ θα παρακαλέσω αν έχουμε τη δυνατότητα.
Κάνει δηλώσει ο κύριος Καμένος τώρα, προφανώς. Ο ελληνικός λαός αποφάσισε ότι από εδώ και πέρα δεν παρέχεται ασυλία. Μπορούμε. Όπως μάθαμε στην μετακολύτευση, και προχωράμε στην μετακολύτευση. Τώρα σε λίγο με ενημερώνω αν θα μπορέσουμε να ακούσουμε. Από την Ερτένα. Ο κύριος Καμένος κάνει δηλώσεις λοιπόν. Ορίστε. Ο ελληνικός λαός σήμερα αποφάσισε. Έδωσε μία πατριωτική ψήφο εμπιστοσύνης στο αύριο. Ο ελληνικός λαός αποφάσισε ότι από εδώ και πέρα δεν παρέχεται ασυλία όπως μάθαν στη μεταπολίτευση και προχωράμε στη νέα μέρα. Με νυφαλιότητα, με ενωμένους τους Έλληνες, προχωράμε στην νέα διακυβέρνηση που έχει στόχο την έξοδο της Ελλάδος από την πολιτική της ύφεσης, της λιτότητας και της ανεργίας. Θέλω να ευχαριστήσω τις Ελλήνες και τους Έλληνες που παρά τον ενελαίητο πόλεμο που δεχτήκαμε οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Ακόμα μια φορά μας ορίσαν ως εγγυητές για τη διακυβέρνηση, για την ομαλότητα, για την πρόοδο του τόπου. Δίνω την υπόσχεση ότι θα τηρήσουμε την εντολή τους. Από αύριο το πρωί, με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, θα προχωρήσουμε σε μια κυβέρνηση που θα βγάλει την Ελλάδα από τα μνημόνια. Θα τελειώσει την πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης. Η ανάπτυξη θα έρθει και κυρίως η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη στην πατρίδα μας πρέπει να δείξουμε εμείς, πρώτα οι Έλληνες. Κάναμε πραγματικότητα την εθνική συμφιλίωση. Το χθες τελείωσε. Οι Έλληνες πια δεν θα καταφέρουν να μας κερδίσουν τους Έλληνες με τη διχόνοια. Θα ενωθούμε. Άνθρωποι από διαφορετικές καταγωγές πολιτικές. Αλλά με μία αγάπη. Ένα στόχο. Την Ελλάδα. Η Ελλάδα ξεκινάει μια νέα μέρα τη Δευτέρα το πρωί. Μια νέα πορεία. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που μας εμπιστευθήκανε. Τους ανεξάρτητους Έλληνες. Τους βουλευτές, τα στελέχη μας, τους απλούς πολίτες που δώσαν ένα τεράστιο αγώνα. Έναν αγώνα άνισο. Απέναντι σε δημοσκόπους, πληρωμένους δολοφόνους, απατεώνες της μεταπολίτευσης, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα μας στέλνανε εκτός Βουλής. Χαρακτηριστικό είναι το περίφημο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, που μέχρι χθες μας έδινε στο 1,7%. Χαρακτηριστικό είναι ότι κάποιοι μέχρι σήμερα το μεσημέρι επέμεναν ότι η διαφορά των δύο κομμάτων είναι στο 1,7%. Γνωρίζαν τα αποτελέσματα, αλλά προσπαθούσαν να προστατεύσουν αυτούς που τους πληρώνανε, τους νταβατζίδες της μεταπολίτευσης. Από αύριο πρέπει να ξέρουν ότι δεν έχουν πλέον την εξουσία αυτού εδώ του τόπου. Την εξουσία αυτού εδώ του τόπου με δημοκρατικές διαδικασίες την επαναπόκτησε ο ελληνικός λαός. Εύχομαι η Παναγία να βοηθήσει στη νέα προσπάθεια. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ξαναδούμε την ελπίδα, το χαμόγελο. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα είμαστε οι εγγυητές για το αύριο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και την οικογένειά μου που μου στάθηκε σε όλη αυτή την αγώνα, σε αυτό τον πόλεμο, τον οποίο διεξήγαν τα κέντρα, που δεν έκαναν πίσω στο να χρησιμοποιήσουν ακόμα και επιθέσεις κατά των οικογενειών μας. Της δικής μου και του Αλέξη του Τσίπρα. Θα πρέπει να ξέρουν ότι τα γλέντια στη Μύκονο με τις σαμπάνιες των 60.000 ευρώ τελειώσανε. Τα πάρτι με τα λεφτά της Εθνικής Τράπεζας στα δάνεια, τα θαλασσοδάνεια τελειώσανε. Όλα αυτά θα γυρίσουν πίσω. Θα γυρίσουν πίσω μαζί με τις μίζες των εξοπλιστικών, μαζί με τα μαύρα ταμεία της μεταπολίτευσης. Καλή δύναμη. Λοιπόν, ακούσαμε.
Λοιπόν, ο κύριος Καμένος, ο γνωστός κύριος Καμένος, κύριε Παναγιωτόπουλε. Κύριε Καλόγερε, θα με επιτρέψετε να πω κάτι τεχνικό. Έτσι, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Καταρχήν, ο κύριος Καμένος δεν πρέπει να έχει παράπονο, γιατί οι εταιρείες δημοσκοπήσεων κατά ως επιτοπλίστων τον έβγαλαν στα ποσοστά τα οποία έχει πάρει. Δεύτερον, πάρα πολύ σημαντικό, όταν το ποσοστό ενός κόμματος κινείται στις τάξεις του μεγεθών περίπου του 3%, το σφάλμα μπορεί να αυξάνεται μέχρι 2,5 μονάδες. Δηλαδή, μπορεί να πάρει κάποιος, αντί να τον μετρήσει στο 3, να τον μετρήσει στο 1,5 ή μπορεί να τον μετρήσει στο 5,5. Αυτό λοιπόν είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα κόμματα, όσο πιο χαμηλά είναι τα ποσοστά, τόσο πιο δύσκολη είναι η δουλειά αυτών των οποίων κάνουν δημοσκοπήσεις για να τον εντοπίσουν. Αυτό είναι ένα στοιχείο εξαιρετικά χαρακτηριστικό. Το ερώτημα είναι γιατί δεν προβλέφθηκε η διαφορά την οποία έχουμε ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα. Εκεί βρίσκεται το βασικό ερώτημα. Τεράστια και εκεί θα διαφορά. Πρέπει να το δούμε. Τεράστια διαφορά, κύριε Παναγιώτοπουλε. 7,5 μονάδες. Αυτό είναι τα διεθνή στάνταρτ, έτσι, για να μην καταλογίζουμε σε ανθρώπους λάθος ευθύνες. Υπάρχουν οι πραγματικές ευθύνες και οι μη πραγματικές ευθύνες. Και έχει χάσει και ο κύριος Καμένος. 3,7 από 4,6. Πώς έχει χάσει, ασφάλως έχει χάσει. Έχει χάσει και ο κύριος Καμένος και βέβαια, εκεί είπαμε, κερδισμένη Τσίπρας. Και ο Λεβέντσου μπαίνει μέσα. Και η Χρυσή Αυγή με εσύ δύο βουλευτές. Μίλησε όμως, Θεριό. Μίλησε για εθνική συμφιλίωση. Λες να εννοεί ότι υπάρχει όρος να μπει και τρίτο κόμμα στην κυβέρνηση. Ο Λεβέντσου. Που ίσως να είναι πρόθυμο να συμμετάσχει. Ποιος άλλος να μπει. Δεν νομίζω θα μπει η κυρία Γεννηματά. Τουλάχιστον αυτή είναι η εκτίμηση δική μου. Έχουμε δει ότι ο κύριος Καμένος το Πασόκ το αποκλεί, αλλά το ποτάμι δεν το έχει αποκλείσει τελείως, σύμφωνα πάντα με τις τελευταίες. Αποκλεί το ποτάμι το κύριο Καμένο όμως, κυρία δημοσκοπήσεις. Τουλάχιστον αυτές είναι οι τελευταίες εκτιμήσεις που γνωρίζαμε και εμείς. Το ποτάμι έχει πάθει συντριβή, έτσι, κάτω από 4%. Πάντως, το μόνο. Έχει κάνει επίσημη δήλωση από ότι αποκλείται να συνεργαστεί με τον κύριο Καμένο. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι η επόμενη κυβέρνηση σίγουρα είναι. Μας θέλουν να αποχωρήσουν, να μας δώσετε το λόγο για να κάνουν μια τελευταία τοποθέτηση. Λοιπόν, ο λόγος εσάς, λοιπόν, κύριε Καρακοστάνογλου, πώς ακούσατε τον κύριο Καμένο και τι θα πρέπει να περιμένουμε από αύριο. Άκουσα η κυρία Γεννηματά, ζητούμε συγγνώμη. Η κυρία Γεννηματά κάνει ζωντανά δηλώσεις. Πάλι, κύριε Καρακοστάνογλου, κύριε καθηγητά, πρέπει να ακούσουμε την κυρία Γεννηματά. Γιάννη, σε παρακαλώ. Πέντε δευτερόλεπτα θα ακούσουμε την κυρία Γεννηματά, η οποία κάνει δηλώσεις και θα ακούσουμε τι ακριβώς, θα ακούσουμε από την αρχή την δήλωσή της και να δούμε, να ακούσουμε αν τελικά θα συνεργαστεί ή όχι. Μέσα από μια κρίσιμη και δύσκολη εκλογική αναμέτρηση έχουν σημειώσει μια αδιαμφισβήτητη επιτυχία. Ευχαριστούμε θερμά τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που με την ψήφο τους μας στήριξαν και ενίσχυσαν σημαντικά τη δημοκρατική συμπαράταξη. Η νέα αρχή που κάναμε με τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ, τη ΔΙΜΑΡ και τις κινήσεις πολιτών δημιουργεί μια νέα δυναμική για την ανασυγκρότηση της κέντρο-αριστεράς, του δημοκρατικού σοσιαλισμού και της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας. Οι κασάνδρες που προέβλεπαν την εξαήλωση του ΠΑΣΟΚ διαψεύστηκαν πανηγυρικά. Η λαιλασία του πολιτικού μας χώρου τελείωσε οριστικά. Η πρόσκλησή μας για επιστροφή στο κοινό μας σπίτι έγινε αποδεκτή, συσπήρωσε χιλιάδες πολίτες. Συνεχίζουμε το γόνιμο διάλογο. Μόλις αυτούς που μας άκουσαν, τους προβληματίσαμε, αλλά σήμερα δεν συμπορεύτηκαν μαζί μας. Ο ελληνικός λαός επιβράβευσε το μήνυμα ενότητας και ελπίδας που πρεσβεύουμε. Η ετιμιγορία του ελληνικού λαού είναι σεβαστή και σαφής. Κανείς μόνος του δεν μπορεί. Οι αυτοδυναμίες αποδείχτηκαν αυταπάτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας έχει την ευθύνη να διασφαλίσει μια σταθερή κυβέρνηση τετραετίας με εθνική γραμμή για βιώσιμες λύσεις, με οριστική και αμετάκλητη έξοδο της χώρας από την κρίση και τα μνημόνια. Από σήμερα το βράδυ όλα τα κόμματα του ευρωπαϊκού τόξου θα αναμετρηθούν με τις ευθύνες τους. Ακούσαμε λοιπόν και την δήλωση της κυρίας Γεννηματά. Να πάμε τώρα στον κύριο Καρακοστάνογλου στη Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε και τις δικές του απόψεις πριν πάμε στο διάλειμμα. Κύριε Καρακοστάνογλου, λόγος σε εσάς. Κύριε Καλόγυρε, κυρία Τσίμου, κυρία Τσόρμπα, ο κύριος Μημαρά, συγγνώμη,
Ο κύριος Καμένος, για να αναφερθώ στις δηλώσεις του, ναι, συνεχίζει με μεγαλοστομίες και με υπεραπλουστεύσεις που δεν είναι αποδεκτές στην πολιτική, που είναι πολύ σύνθετο φαινόμενο, να βλέπει τα πράγματα μαύρο-άσπρο. Να μιλάει για διχόνια, την οποία ο ίδιος και ο κύριος Τσίπρας έσπηραν στον ελληνικό λαό, χωρίζοντάς τους σε αντιμνημονιακούς και μνημονιακούς Έλληνες. Μνημονιακοί Έλληνες, τους πληροφορώ, δεν υπάρχουν. Κανείς δεν θέλει μνημόνια σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν νοικοκύριδες και συνεπείς που γνωρίζουν ότι η χώρα η οποία μόνη της έφτασε πολιτικό σύστημα και εκλογικό σώμα έφτασε στη χρεοκοπία και δανείστηκε από τους Ευρωπαίους αλληλέγγυους εταίρους της, πρέπει να ξεπληρώσει τα οφειλόμενα. Αυτό δεν είναι προδοσία της χώρας. Είναι σταθερή και συνεπή στάση απέναντι στην διεθνή θέση αυτής της χώρας. Μίλησαν για αξιοπρέπεια και εθνική κυριαρχία και ότι το αποτέλεσμα των εκλογών ήδη από τον Ιανουάριο επέβαλε να αλλάξει το μνημόνιο. Τους πληροφορώ, σαν άνθρωπος που διδάσκω το διεθνές δίκαιο, ότι καμία διάταξη εσωτερικού δικαίου, ακόμα και του συνταγματικού δικαίου, δεν μπορεί να ανατρέψει διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Και τελειώνω εδώ. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Καμένος, αν πράγματι φιλοδοξεί να είναι, που δεν ήταν 7 μήνες, η εγγύηση, οι κόκκινες γραμμές για μια περίεργη αριστεροδέξια κυβέρνηση η οποία υπήρξε και η οποία προφανώς θα επαναληφθεί ως φάρσα, θα έπρεπε όταν η κυβέρνηση Τσίπρα προώθησε το νομοσχέδιο για την ηθαγένεια, απόδοση ηθαγένειας στους αλλοδαπούς, κυρίως λαθρομετανάστες, οι οποίοι είναι κάποια χρόνια στην Ελλάδα, και το οποίο δεν το ψήφισε, θα έπρεπε τότε, γιατί η επίπτωση από αυτό το νομοσχέδιο μόνον είναι 100.000 πολιτογραφήσεις στην Ελλάδα. Και ποιος ξέρει πόσες θα ακολουθήσουν. Αν ήταν κόκκινη γραμμή για αυτόν, θα έπρεπε να είχε ρίξει την κυβέρνηση. Δεν το έπραξε, γιατί το μόνο που τον ενδιαφέρει, φοβάμαι, είναι να είναι στο κυβερνητικό σχήμα και να κρατάει αυτός και οι συνεργάτες του τις θέσεις τους. Λοιπόν, ας αφήσουμε γιατί αυτή τη μεγαλοστομία και ας κοιτάξουμε να είμαστε ενωμένοι. Ναι, θα ακούσουμε τον κύριο Λαφαζάνη. Κύριε Καρακοστάνογλου, να σας ευχαριστήσω. Νομίζω πρέπει να σας αποδεσμεύσω, έτσι δεν είναι? Καλό βράδυ. Εμείς θα επιστρέψουμε για μια τοποθέτηση μόνο από τον κύριο Εδίρνελη και τον Νίκο Τοβάνη. Θα πρέπει να ακούσουμε τον κύριο Παναγιώτο Λαφαζάνη, να δούμε τι ακριβώς λέει ο κύριος Λαφαζάνης για τα ποσοστά τα οποία πήρε το κόμμα του. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από την καρδιά μας τις χιλιάδες Ελληνίδες και τους χιλιάδες Έλληνες πολίτες που μας τίμησαν με την ψήφο τους, που τίμησαν με την ψήφο τους τη λαϊκή ενότητα. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά όλους εκείνους και εκείνες που πλαισίωσαν με ανιδιοτέλεια και μαχητικότητα τα ψηφοδέλτια της λαϊκής ενότητας και αγωνίστηκαν σε όλη την Ελλάδα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τους αξίζει τιμή και περηφάνεια για αυτό το ρόλο που διαδραμάτισαν. Να χαιρετήσουμε επίσης θερμά και αγωνιστικά όλα τα στελέχη μας που στάθηκαν στην πρώτη γραμμή ενός τίμιου και ωραίου αγώνα. Ενός αγώνα που τον έδωσαν μέσα από μύριες δυσκολίες και χωρίς κανένα μέσο ή στήριξη. Αντίθετα, αντιμετώπισαν επιθέσεις και επιθέσεις οι οποίες πάρα πολλές φορές ήταν κάτω από τη μέση. Η λαϊκή ενότητα μπορεί να έχασε μία μάχη, αλλά δεν έχει χάσει τον πόλεμο. Ο αγώνας μας συνεχίζεται και θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και τόλμη, γιατί το δίκαιο είναι με το μέρος μας, γιατί έχουμε αρχές και αξίες, γιατί αναδείξαμε στόχους και πολιτικές οι οποίες πιστεύουμε ότι ανταποκρίνονται στο συμφέρον του τόπου
και του ελληνικού λαού. Ξέρουμε πολύ καλά ότι από αύριο την Ελλάδα την περιμένει ένας μνημονιακός Αρμαγεδόν. Η λαϊκή ενότητα δεν κάνει πίσω. Δεν πρόκειται να οπισθοχωρήσει, δεν πρόκειται να λιποτακτήσει. Θα είναι και αύριο εδώ, στην πρώτη γραμμή ενός αγώνα ο οποίος είναι αναγκαίος να δοθεί και θα δοθεί με συνέπεια και σταθερότητα από την πλευρά μας. Οι στόχοι που έχουμε θέσει είναι υψηλοί και είναι πολύ επίκαιροι για τη δημοκρατία στον τόπο μας, για την εθνική ανεξαρτησία, για τη δικαιοσύνη. Με αυτά τα οράματα θα συνεχίσουμε από αύριο τον αγώνα. Θα ανασυγκροτηθούμε και θα περάσουμε στην αντεπίθεση. Πιστεύουμε ότι είμαστε χρήσιμοι και αύριο θα είμαστε ακόμα χρησιμότεροι για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακόμα και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν θέλω να πω κάτι τώρα, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι είναι πλήρης η δήλωση. Από αύριο θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Και θα πούμε πολύ περισσότερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Κωνσταντοπούλου. Η Βουλή που αναδεικνύεται από αυτές τις εκλογές δεν αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% των πολιτών. Αυτό είναι μία νίκη εκείνων που ήθελαν να θέσουν στο περιθώριο το λαό και την κοινωνία. Η αποχή δυστυχώς δεν έχει κοινοβουλευτική αποτύπωση και το 45,5% των συμπολιτών μας που απήχαν δεν θα έχει φωνή στη Βουλή, όπως δεν θα έχει φωνή στη Βουλή και το 6% των ψηφοφόρων που δεν εκπροσωπείται, εκ των οποίων περίπου 3% εμπιστεύθηκε τη Λαϊκή Ενότητα. Ο λαός πρέπει να παλέψει για να ξαναέρθει στο επίκεντρο, για να εκφραστεί και για να ανασχέσει τα μνημονιακά σχέδια που είναι αντιδημοκρατικά σχέδια. Στη Λαϊκή Ενότητα νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε περήφανοι που δώσαμε μία μάχη ενάντια στις εξουσίες και υπέρ του λαού. Δώσαμε μία μάχη καθαρή και ξάστερη. Είμαστε ήσυχοι με τη συνείδησή μας και θα είμαστε πρώτοι στους αγώνες που θα είναι σκληροί, θα δοθούν σε όλα τα πεδία και θα φέρουν γρηγορότερα από ό,τι κάποιοι ελπίζουν, ξανά το λαό στην εξουσία. Λοιπόν, ακούσαμε τον Παναγιώτη Λαφαζάνη και φυσικά δίπλα του και την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία ερμήνευσε με τον δικό της τρόπο το σημερινό αποτέλεσμα. Το σημερινό αποτέλεσμα. Χριστίνα, αν πρέπει να δώσουμε το λόγο. Πρέπει να χαιρετήσουν οι καλεσμένοι μας. Ναι, είναι ο κύριος Εδίρνελης που θέλω να το ρωτήσω, από το Κηδισό, που θέλω να το ρωτήσω, κύριε Εδίρνελη, μίλησε για Αρμαγεδόν ο κύριος Λαφαζάνης. Νομίζω δεν διαφωνεί κανείς ότι αυτά που έρχονται είναι πάρα πολύ σκληρά και δύσκολα. Πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε, λέτε? Έχω ακόμα πάλι 5 χρόνια τα βλέπουμε αυτά εδώ πέρα εμείς και το φωνάζουμε. Ανέφερε το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας προηγουμένως για χρέος. Πρέπει να γίνουμε όμως πολύ συγκεκριμένοι από εδώ και στο εξής για να μπορέσουμε να διορθώσουμε τα λάθη του παρελθόντος. Το χρέος προήλθε από την κυβέρνηση Καραμαλή και το έλλειμμα μαζί. Από εκεί πέρα οι αγορές δεν μας δίνανε χρήματα. Αναγκαστήκαμε να πάμε σε ένα μνημόνιο που μας έσπρωξε η κυβέρνηση και τα λάθη του Κωνσταντίνου του Καραμαλή και η ίδια η Μέρκελ. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Πήγαμε σε ένα μνημόνιο το 2,5 δις μέτρων. Το Πασόκ δεν έφτιαγε σε τίποτα δηλαδή. Όλα καλά. Πήγαμε σε ένα μνημόνιο 2,5 δις μέτρων. Φυσικά και έφτιαγε το Πασόκ. Ήταν μια όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό μιλάω για λάθη του παρελθόντος. Αλλά στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που μπήκαμε στο πρώτο μνημόνιο ήταν μνημόνιο το 2,5 δις μέτρων και πέσαν όλοι να μας λιδωρήσουν. Αλλά τελικά τι έγινε. Πέρασαν 5 χρόνια αδίκως. Όλοι γίναν μνημονιακοί. Τα μνημόνια δεν σχίστηκαν και τα ζάπια πήγαιναν και ερχόταν το ένα πίσω από το άλλο. Τα 2,5 δις που τα είδε ο κύριος από τον κύριο Παπανδρέου. 10 δις ήταν τα μέτρα του πρώτου μνημονίου. Με συγχωρείτε. Από πού ήταν 10 δις, κύριε? 2,5 δις ήταν. Κοιτάξτε, τα μέτρα ήταν 2,5 δις. Και τον ιδιωτικό τομέα. Επειδή είπατε πάρα πολλά. Και ξέρετε κάτι, επειδή ο λαός σας έχει καταδικάσει στην αφάνεια την πολιτική, όπως την κυρία Κωνσταντοπούλου πριν που μίλαγε με τον τρόπο που μίλαγε, θα σας έλεγα να κάνετε τώρα που έχετε χρόνο και δεν ασχολείστε με την πολιτική ενεργά,
λίγο να καθίσετε να διαβάσετε όλη την περίοδο του ελληνικού χρέους, να δείτε τι δάνεια το πήραμε, τότε τα πήραμε και τότε να έρχεστε να μας κάνετε μαζί τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά δεν τα πήραξε καθόλου. Εσείς θέλετε να μας κάνετε τα υπερχρεωμένα να πάτε να τα ξαναδιαβάσετε, να θυμηθείτε λοιπόν πόσα χρεώσατε τον ελληνικό λαό, να πείτε πόσα και τι λάθη κάνατε και τότε να μας κάνετε μαζί. Τότε να μας κάνετε μαζί. Κύριε Παναγιωτόπουλε, το ζητούμενο δεν είναι τώρα να δούμε τα λάθη. Ας φτάσουμε στα 14 μισό τώρα μέτρα που είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Πέρασαν 5 χρόνια, κοροϊδέψανε τον ελληνικό λαό και αντί να βγούμε από το μνημόνιο όπως βγήκε η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, καθόμαστε σήμερα να συζητήσουμε λοιπόν, ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος και τρίτος. Ολοκληρώστε παρακαλώ, λοιπόν, γιατί η επόμενη μέρα μετράει. Ναι, αυτό ακριβώς. Το κίνημα αντιμετωπίσεων συνεχίζει. Δεν κατέβηκε στις εκλογές για τον λόγο ότι υπήρχε οικονομικό πρόβλημα. Το 99% των υποψηφίων ήταν νέοι στην πολιτική. Οργανωνόμαστε σιγά σιγά ώστε την επόμενη φορά στην εκλογική διαδικασία θα δηλώσουμε παρόν. Θα είστε μπροστά λοιπόν στην Βεβαίως. Επόμενη φορά. Με ελληνικό σχέδιο. Να ευχαριστήσω πολύ κύριε Δίρναλη και έναν τελευταίο λόγο στον Νίκο Τοβάνη. Νίκο, η επόμενη μέρα. Αυτό είναι το ζήτημα. Έχουμε δηλώσει με Μαράκη. Να ακούσουμε. Όχι, ο κύριος Μεμαράκης από ό,τι βλέπουμε φεύγει, δεν κάνει δηλώσεις. Φεύγει από τη Συγκρού, δεν ξέρω κύριε Παναγιώτοπουλε, θα πάει κάπου για δηλώσεις. Επειδή είμαστε εδώ, δεν έχω εικόνα να μιλήσω. Να μιλήσει ο Νίκος Σοβάνης για να τον αποχαιρετήσουμε. Νίκο. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, ότι ο Αλέξης Τσίπρας αν δεν αλλάξει αυτό το σάπιο κατά σήμερα στην Ελλάδα να διορίζονται 4, 3, 2, δηλαδή το πρώτο κόμμα, το δεύτερο και το τρίτο, δεν θα είναι τίποτα. Και πρέπει να φέρουν όλους τους νέους πίσω. Να αλλάξει τους νέους, να τους φέρει πίσω. Την νεολαία μας. Χάνουμε την νεολαία. Δεν το έχουν καταλάβει τα κόμματα. Οι νέοι τον βγάζουν τον Αλέξη Τσίπρα, τους νέους πρέπει να υποστηρίξουν. Πρέπει να υποστηρίξουν τους νέους. Και να πετάξει όλο το παλιό κατεστημένο από μέσα από το κράτος. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι ο πρόεδρος στην Εγνατία οδό, δεν μπορεί να είναι στο λιμένο της Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να αλλάξει να φύγει. Λέω τον Αλέξη τον Τσίπρα, πρέπει να τα αλλάξει όλα. Αν θέλει να κάνει μια Ελλάδα καινούργια. Άλλαξε στο λιμένο, άλλαξε και είναι δικό τους πρόσωπο. Εντάξει, νέα παιδιά. Δηλαδή στο νόρθ της Θεσσαλονίκης. Δεν τα αλλάξει όλα. Συνίδρυψη παντού. Δεν μπορεί να είναι υπαλλήλωση. Άρα αυξημένες προσδοκίες από τον Αλέξη Τσίπρα, αυτό λες. Και να φέρει την ομογένεια εδώ από την Αμερική. Έχουμε κεφάλια. Και δεν έρχονται τα παιδιά εδώ πέρα να διοικήσουν την Ελλάδα. Τι να κάνουν. Και είναι παλιοί και παλιοί. Εγώ παλιός και όλοι. Να αφήσουν τα παιδιά την Αμερική και να έρθουν στην Ελλάδα. Κατάρα τους δίνεται. Τι να κάνουν στην Ελλάδα τα παιδιά. Πρέπει να. Σωστά εκτελεί. Τι να κάνουν στην Ελλάδα τα παιδιά. Είναι δυνατόν τώρα να αφήσουν την ωραία Αμερική για να έρθουν στην Ελλάδα να κάνουν τι. Να ακούνε τον κύριο Βαρουφάκη. Παλιά το έχουν ξανακάνει κύριε Καλόγερε. Όχι για τον κύριο Βαρουφάκη, μιλάμε για άλλους νέα παιδιά που θέλουν να έρθουν. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα. Δίνουμε το λόγο στην Αθήνα και σε λίγο εμείς έχουμε και τους τελευταίους καλεσμένους που είναι γυναίκες για να μιλήσουμε και λίγο από άλλη οπτική εμείς οι γυναίκες. Τον κύριο Κουτσούμπα, ο οποίος ετοιμάζεται για δηλώσεις αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, να δούμε τον γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Και θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να δούμε τι θα μας πει και ο κύριος Κουτσούμπας τώρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Λοιπόν, μάλλον δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, οπότε συνεχίζουμε εμείς εδώ πέρα την κουβέντα μόλις ξεκινήσει, ενημερώνουμε το κοντρόλ. Κυρία Κωνσταντοπούλου είναι έτοιμη για αγώνες και για επάνωδο στην εξουσία. Κυρία Κωνσταντοπούλου θα έπρεπε να κοιτάξει το αποτέλεσμα των εκλογών. Τον βλέπουν να μιλάει, αλλά δεν τον ακούμε. Εμείς ή δεν τον ακούμε. Δεν ακούγεται λοιπόν. Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θα έπρεπε λοιπόν η κυρία Κωνσταντοπούλη να κοιτάξει το αποτέλεσμα των εκλογών και με συστολή να καθίσει να σκεφτεί τι έχει γίνει. Διότι αυτή τη στιγμή οι Έλληνες πολίτες της δώσαν μία απάντηση. Και ποιος από εμάς δεν ξεχνάει τη συμπεριφορά της, το τι είπατε, τη συμπεριφορά της απέναντι σε δημοσιογράφους, απέναντι σε απλούς ανθρώπους, απέναντι σε εργαζόμενους, απέναντι σε αστυνομικούς. Όλο αυτό ποιος θα ξεχνάει. Ποιος ξεχνάει το θράσος και τη συμπεριφορά ανθρώπων, η οποία έγινε με τον πιο χειρότερο τρόπο. Μια εικόνα που δεν έχει καμία σχέση. Και να σας πω και κάτι. Εγώ πιστεύω ότι η τελευταία εβδομάδα οι σοβαροί αριστεροί, οι οποίοι σκεφτόντουσαν να ψηφίσουν Λαφαζάνη, αποχώρησαν, εγκατέλειψαν κάθε σκέψη να στηρίξουν το κόμμα του Λαφαζάνη, εξαιτίας της συμπεριφοράς κ. Κωνσταντοπούλου. Και η οποία τους τρόμαξε και τους οδήγησε να επιστρέψουν, να επανακάψουν στο ΣΥΡΙΖΑ και να επιτύχει ένα καλύτερο ποσοστό όπως ήταν. Ο καλύτερος σύμμαχος
του Τσίπρα αυτή τη στιγμή, αποδείχθηκε η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία βοήθησε την σοβαρή επανασυσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έχει χαθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάντως η Αττική, κύριε Παναγιωτόπουλε, δίνει εντυπωσιακά ποσοστά στον κύριο Τσίπρα. 70-80% πάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι εδώ που χάνεται η μπάλα που λέμε, πολιτική μπάλα της Νέας Δημοκρατίας, είναι η Αττική. Ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα το πάλεψε, πήρε κάποιες περιοχές πάλι, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη κτλ. Στην Αττική δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, ή μάλλον αν έχετε κάποια εξήγηση, γιατί δεν μπορείτε να μειώσετε έστω και λίγο τα ποσοστά στην Αττική. Έχετε δίκιο. Το ποσοστό στην Αττική δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το κόσμο εδώ. Και μάλιστα το γεγονός αυτό είναι εντυπωσιακό, διότι έχει να κάνει και με την ιδιαιτερότητα της περιοχής, όπου ουσιαστικά γίνεται μέσα από τα Μύτη. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα τα οποία πρέπει να δούμε με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Και νομίζω ότι το βασικό κομμάτι το οποίο έχει να κάνει είναι η εμπιστοσύνη του κόσμου προς τα πρόσωπα τα οποία θα γίνουν φορείς πολιτικής. Ξέρετε, οι φορείς πολιτικής είναι το σημαντικό. Ο κόσμος όταν επιλέγει κόμμα δεν επιλέγει απλά μια ιδεολογία ή μια τάση. Επιλέγει και τους φορείς, αυτούς που θα ασκήσουν την πολιτική. Και αυτή λοιπόν, νομίζω ότι το Λεβέντη δεν πρέπει να τον χάσουμε τώρα, κύριε Παναγιωτόπουλο. Ετοιμάζεται ο Βασίλης ο Λεβέντης να κάνει δηλώσεις. Ιστορικές δηλώσεις, ιστορικές στιγμές. Θα σας πω μετά ένα ανέκδοτο προσωπικό. Λοιπόν, να ετοιμαστούμε, λοιπόν, ετοιμαζόμαστε μάλλον να ακούσουμε τον κύριο Λεβέντη. Κύριε Φουτουκίδη, θα ακούσετε και εσείς τον κύριο Λεβέντη μαζί με εμάς. Λοιπόν, ιστορικές δηλώσεις, μετά από πάλι μια ζωή στην πολιτική, ο κύριος Λεβέντης κατορθώνει να μπει στη Βουλή. Ξεπερνάει τον κύριο Λαφαζάνη και δεν είναι τυχαίο αυτό. Αγγίζει τον κύριο Καμένο. Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Λεβέντη. Πολύ καλά. Το νέο βουλευτής κεντρών θα είναι υπόδειγμα και θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του επόμενου διαστήματος. Κύριε, μιλάτε με τον κύριο Χατζηνικολάου, αν θέλετε, κύριε Λεβέντη. Μάλιστα. Για συγγνώμη να δω. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Νίκο μου, τι κάνετε εσείς? Από πίσω. Μοναδική στιγμή, τον κύριο Λεβέντη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τι γίνεται? Λοιπόν, παιδιά, μένουμε να μιλήσει. Λοιπόν, άρα... Δεχόταν στον αέρα ο κ. Λεβέντης ευχές από φίλο του δικό του και φίλο του κόμματος. Ναι. Όταν ήμασταν φοιτητές, τώρα πριν από πολλά χρόνια, πριν από δύο δεκαετίες, γινόντουσαν τα λεγόμενα από τα διοργανώματα, ήταν πάρτι πίτσας, όπου βάζαμε το Λεβέντη να μιλάει, παραγγέλαμε πίτσες και γελάγαμε. Και οφείλω να σας πω ότι οι εξελίξεις όπως έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή θέτουν πολλά ερωτηματικά και για το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας και για τον τρόπο με τον οποίο τα κόμματα τα οποία, αν θέλετε, μιλάνε στους Έλληνες πολίτες, πρέπει να μιλήσουμε με έναν άλλο τρόπο, πιο αυθεντικό και πιο ειλικρινή, διότι θα συνεχίσουμε να ζούμε σκηνές σαν αυτή που ζήσαμε πριν λίγο, η οποία προσωπικά με θλίβει. Μάλιστα. Αρχή είναι ακόμη. Με θλίβει. Αρχή είναι ακόμη. Θα δούμε τον κύριο Λεβέντη τι θα πει. Άννα Τσίμου, έχεις να πεις κάτι? Μην περιμένω να δηλώσει τον κύριο Λεβέντη. Πάντως, ο κύριος Λεβέντης, να πούμε ότι με τα ποσοστά τα οποία πήρε, έχει αφήσει χειρά ονόματα εκτός κοινοβουλίου. Γενικότερα γίνονται πολλές καραμπόλες για το ποιος θα μπει, ποιος δεν θα μπει στη Βουλή. Χειρά ονόματα μένουν έξω. Θα τα δούμε όλα αυτά σίγουρα αύριο πιο αναλυτικά. Αυτό που διαβάζουμε ήδη τη τελευταία στιγμή είναι ότι ο κύριος Καμένος ήδη έχει μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα. Ίσως βρεθεί και εκείνος στην Κλαθμόνος όπου θα μιλήσει ο κύριος Τσίπρας. Πάντως γνωρίζουμε ότι και οι δύο μαζί πλέον έχουν τις 155 έδρες. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ίσως να μην χρειαστεί να υπάρχει μια βοήθεια από κάποιο άλλο κόμμα. Σίγουρα ο κύριος Καμένος έχει δείξει ότι έχει καταφέρει και έχει αντέξει παρά τα όσα έχει περάσει να κρατήσει το κόμμα του αρκετά έτσι συμπαγές. Από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας γνωρίζουμε ότι είχε μια απώλεια στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Άρα λοιπόν θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μέσα σε όλα αυτά,
Αξίζει να πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας σίγουρα έχει καταφέρει και να κερδίσει τρεις εκλογικές αναμετρήσεις μέσα σε μία χρονιά. Νομίζω ότι αυτό οφείλουμε να το πούμε. Είναι αξιοσημείωτο και το δημοψήφισμα. Έτσι. Εντάξει, ήταν μία διαδικασία η οποία. Μάλλον το έκανε. Υπερήχθησε το όχι. Από την άλλη, δέχεται αρκετά συγχαρητήρια και από το εξωτερικό και εντός Ελλάδος. Και από τον κύριο Λαντ, λοιπόν, πήρε τα πρώτα του συγχαρητήρια. Τον Ολανδρέο. Τον κύριο Λάντα από Ολανδρέο. Την Γαλλία. Τα πρώτα συγχαρητήρια λοιπόν από το εξωτερικό. Και συνεχίζεται βέβαια. Χριστίνα, τώρα έχουμε ψυχολόγο, έχουμε και showbiz εκεί την Άννα να μας εξηγήσει. Έχουμε lifestyle, έχουμε επίσης τη Δέσποινα Δρυβάκου καταρχάς, που είναι συστημική θεραπεύτρια και ψυχολόγος. Θα μιλήσουμε μαζί της. Γυναικεία θα κλείσουμε την εκπομπή και την Άννα τη Δούνη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Άννα. Για να δούμε και το lifestyle πώς πήγε σε σχέση με τις εκλογές. Δέσποινα, να τα πούμε λίγο μαζί καταρχάς. Ποιο είναι το πρώτο σχόλιο σου για το πώς ψηφίζουμε εμείς οι Έλληνες για την οτροπία μας? Για το τι μέτρησε τελικά και ποιο σύνθημα ήταν το επικρατέστερο? Δεν ήταν αναμενόμενο το σημερινό. Είχε παίξει τόση τρομοκρατία και ήταν σχεδόν δεδομένο δηλαδή ότι θα βγει η Νέα Δημοκρατία. Που κι εγώ είμαι έκπληκτη, δεν ξεπλάγει πραγματικά. Κι όμως η δημοσκοπήση έδινε το ΣΥΡΙΖΑ μπροστά και παίζονταν ντέρμπι. Υπάρχει ένας τρόπος για να παίρνει αποφάσεις κανείς και να ψηφίζει ή να προσαρμόζεται σε κάποιες επιρροές που δέχεται από το περιβάλλον του. Έχει να κάνει είτε με τη γνώμη των άλλων, είτε με την πληροφορία που την αξιολογεί, τη μαθαίνει, το γνωμικό δηλαδή, και μέσα από αυτό αποφασίζει. Όταν όμως οι άνθρωποι αποφασίζουν βάσει του πόσο αρεστή μάλλον θα είναι στους υπόλοιπους που ενδιαφέρονται να συνυπάγονται στην ίδια ομάδα, τότε οι αποφάσεις κρατούν για λίγο και μόλις οι άνθρωποι αυτοί μείνουν μόνοι τους, πάψουν δηλαδή να έρχονται σε επιρροή και να βομβαρδίζονται από πληροφορία συγκεκριμένου τύπου, τότε επιστρέφουν πάλι στις αρχικές τους βάσεις. Αυτό λοιπόν τώρα το αναφέρω ως εξής. Ως εισαγωγή στο ότι μέχρι και το Γενάρη ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελούσε μία μειοψηφία που σταδιακά έγινε δύναμη και βγήκε και στις εκλογές του Γενάρη. Εκεί λοιπόν, επειδή ακριβώς η μειοψηφία δεν μπορεί να προπαγανδίσει με την έννοια του δίνω την πληροφορία, φοβίζω, τρομάζω, επιβάλλω, άρα ουσιαστικά συμμορφώνω τη μάζα, επέλεξαν περισσότερο τον προσιλητισμό. Όλα αυτά τα χρόνια δηλαδή υπήρχε προσιλητισμός, έκθεση συγκεκριμένων ιδεών σε συγκεκριμένους ανθρώπους βάσει συγκεκριμένων γεγονότων που συνέβαιναν. Επειδή όμως μεσολάβησε το επτάμινο και διαψεύστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, απορεί κάποιος πώς. Ακριβώς αυτό πρέπει να πω, ότι δημιουργήθηκε αυτός ο προσιλητισμός. Οι άνθρωποι μπήκαν σε μια διαδικασία του να εκπαιδευτούν και να ενσωματώσουν αυτές τις απόψεις που τους εκπαίδευσε ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο, και η Νέα Δημοκρατία στην περίοδο αυτή του επταμήνου που ουσιαστικά με τη συμμόρφωση προσπάθησε να φέρει πίσω κάποιους ψηφοφόρους της ή ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού σώματος των ψηφοφόρων. Εντάξει, είναι μεγάλη και η δύναμη τώρα σε σχέση με πριν της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, εδώ θα βάλουμε κάτι άλλο. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες οι οποίες δίνουν το εξής. Οι δεξιοί γενικά ανά τον κόσμο και όχι μόνο ανά την Ελλάδα, επειδή ρωτάτε πώς ψηφίζουν οι Έλληνες, αντιδρούν θετικότερα στο φόβο. Αντιδρούν θετικότερα στο φόβο. Και όμως με την ελπίδα ήταν που κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη φορά. Για τους δεξιούς. Οι αριστεροί, σε έρευνες που γίνονται έτσι σε διάφορα πανεπιστήμια, πάλι λέω, ανά τον κόσμο. Υπάρχει τέτοια διαφοροποίηση, ναι, δηλαδή. Δείχνουν ότι είναι περισσότερο στο bright side of life. Επιλέγουν δηλαδή περισσότερο το happy thing, που λένε, και την αισιοδοξία. Εμείς δηλαδή που επιλέγουμε αν το happy thing είμαστε στην αριστερά. Να το ψάξετε, κυρία Τζόρπα. Να το ψάξετε. Είστε στην αριστερή πλατφόρμα. Οπότε. Άρα βλέπουμε ότι ακόμα και σε αυτό το στοιχείο ίσως υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στο πώς ψηφίζουν οι άνθρωποι. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτός ο βομβαρδισμός του τρόμου και το 7μηνο αυτό που μεσολάβησε 6 μήνες άστος και μετά δεν θα ξανάρθουν ποτέ, και η ανάγκη του Έλληνα έτσι να έχει μια σταθερή κυβέρνηση, γιατί νομίζω αυτό επικράτησε, αυτό συνέβη, δεν συνέβη κάτι άλλο. Γενικά ο Έλληνας είναι συνειδητός ψηφοφόρος, υπεύθυνος. Δεν νομίζω όταν το 45% δεν πήγε να ψηφίσει. Υπάρχει ο μισός πληθυσμός δεν πήγε. Αυτό είναι μια έτσι ενδιαφέρουσα προοπτική στο να δει κανείς πώς τελικά ένας εγκέφαλος μπορεί να αντιδράσει σε ρεθίσματα. Αυτό που υπαρχικά, ότι αυτοί που έχουν προσελητιστεί ακόμα και αν αντιδράσουν στην προσαρμογή που τους επιβάλλει η πλειοψηφία, δηλαδή επικοινωνιολογικά η πλειοψηφία ήταν υπέρ της Νέας Δημοκρατίας ή των μνημονιακών κομμάτων, γιατί αυτό έπρεπε να συμβεί.
Είδαμε όμως ότι μόλις έπαψαν να έρχονται σε επιρροή και έκθεση πληροφορίας από αυτή την ομάδα, επέστρεψαν στην αρχική τους εκπαίδευση, βάση, θέση, που ήταν τελικά το πρώτη φορά αριστερά, άλλη μια φορά μάλλον. Πάντως είναι αλήθεια ότι οι επικοινωνιολόγοι όλων των κομμάτων θα μελετήσουν τα αποτελέσματα και θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το προφίλ στη συνέχεια. Ήταν πάρα πολύ ευφυές όλο αυτό που οργανώθηκε το τελευταίο διάστημα, θεωρώ. Επικοινωνιολογικά δηλαδή, ήταν. Που μιλάμε για την επικοινωνία, πάμε για τους ανθρώπους επικοινωνίας. Σαν τι έγινε, είδαμε κάποιον επώνυμο σήμερα, βγήκε προς τα έξω να πει κάτι. Οι επώνυμοι αύριο θα υπάρχουν και φωτογραφίες, γιατί πιο πολύ σταθήκαμε στους πολιτικούς σήμερα καθαρά. Οι επώνυμοι στάρ, εμείς του καλλιτεχνικού, τραγουδιστές, μοντέλο, ηθοποιοί, θα έχουμε αύριο πολλές φωτογραφίες. Μάλιστα. Σήμερα όμως, παρόλα αυτά, έχουμε τον Γιώργο Λιάκα, ο οποίος ψήφισε πρωί-πρωί και τι έκανε μετά. Τι να έκανε, μετά πήγε στο σπίτι του, με την οικογένειά του. Πήγε βόλτα με το σκάφος. Γιατί έχει το αεράκι του. Ναι, έχει πολύ μεγάλη αγάπη στη θάλασσα. Και εγώ έχω πολύ μεγάλη αγάπη, αλλά δεν έχω σκάφος. Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα. Κάτι κόλλησε εδώ πέρα στο κομπιούτερ, θα το δούμε σε λίγο. Δεν πειράζει. Λατρεύει τη θάλασσα και επειδή δεν έχει πολύ ελεύθερο χρόνο λόγω της εκπομπής, σήμερα βρήκε τον κατάλληλο χρόνο για να κάνει την πολιτίτσα του. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι εμείς οι δημοσιογράφοι τα έχουμε παίξει λίγο με τις εκλογές. Δηλαδή, πραγματικά είμαστε από αυτούς που δεν θέλουμε με τίποτα άλλες εκλογές. Συν το ότι και η χώρα βέβαια δεν τις έχει ανάγκη. Μάλιστα, Άννα, κάτι άλλο. Λοιπόν, να πάμε στην Ευγενία Μανολίδου, η οποία σήμερα έκανε μία δήλωση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Μία φεμινιστική δήλωση. Οι γυναίκες έπαιξαν ένα μεγάλο ρόλο, ναι. Και εδώ δεν ξέρω, Δέσποινα, νομίζω ότι ήταν πολλοί αυτοί που απευθύνθηκαν στη ζήτηση. Έχηση της διακυβέρνησης από την παλιά κυβέρνηση. Το ποτάμι είναι πολύ μακριά από τους στόχους του και αυτό που μας δημιουργεί τους αναγκαίους προβληματισμούς για τα λάθη και κυρίως δημιουργεί τους αναγκαίους προβληματισμούς σε αυτόν που ευθύνεται κυρίως για τα λάθη, που είναι ο επικεφαλής του. Το τι θα αποφασίσουμε είναι ζήτημα που θα κριθεί τις επόμενες μέρες. Σε σχέση με τα σημαντικότερα που απασχολούν τον ελληνικό λαό, δηλαδή την πορεία της χώρας, φοβούμαστε ότι δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι με αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά εμείς θα είμαστε παρόντες, στην αντιπολίτευση βεβαίως, για να επισημαίνουμε τα λογικά προοδευτικά πράγματα που έχει ανάγκη αυτή η χώρα. Και με το 6%, άλλωστε, δώσαμε μια σπουδαία μάχη, η οποία καθόρισε πάρα πολύ την παραμονή της χώρας στην Ευρώπη. Ελπίζουμε με το 4% που μας δίνει αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός, να φανούμε εξίσου χρήσιμοι. Δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητο ότι περίπου ένας στους δύο Έλληνες δεν πήγε να ψηφίσει αυτές τις εκλογές και είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Στη διάθεσή σας. Τι εννοείτε? Για ποιο τα δύο? Θα αποφασίσετε τις επόμενες μέρες. Τι θα αποφασίσετε? Λέω ότι όταν κάτι δεν πάει καλά σε ένα κόμμα, η ευθύνη βαραίνει κυρίως τον επικεφαλής. Έχω επίγνωση λοιπόν των ευθυνών μου και θα συζητήσω με το κόμμα μου και με τους βουλευτές τι θα πρέπει να αλλάξει, τι πρέπει να γίνει καλύτερο. Είναι ένα αρνητικό αποτέλεσμα που θέλει από μας μια συγκεκριμένη απάντηση στον ελληνικό λαό. Θα πρέπει όμως να πω ότι νιώθω βαθιά υποχρέωση στους πολίτες που άντεξαν αυτή την πίεση, στους πολίτες που επέμειναν και μας έδωσαν αυτό το 4%. Είμαι βαθιά υπόχρεος, όταν μάλιστα είναι γνωστό ότι το ποτάμι δεν είναι ένα επαγγελματικό κόμμα, δεν έχει επαγγελματικά στελέχη, δεν έχει μηχανισμούς και αυτό φάνηκε ιδιαίτερα από τα αποτελέσματα στην ελληνική περιφέρεια. Όπως θα δείτε την ανάλυση των αποτελεσμάτων, στην Αθήνα το ποτάμι παραμένει η τρίτη δημοκρατική δύναμη της χώρας, αλλά ιτηθήκαμε πάρα πολύ στην περιφέρεια και δεν μπορέσαμε να περάσουμε εκεί το μήνυμά μας. Και βέβαια, το μεγάλο ευχαριστώ, και το είπα και στη τελευταία μας συγκέντρωση,
είναι για τους εθελοντές μας που έδωσαν αυτή τη μάχη κόντρα στα προγνωστικά που θέλουν τα κόμματα να πρέπει να έχουν επαγγελματικούς στρατούς για να μπορούν να επιβιώσουν. Δεν μίλησα με τον κύριο Τσίπρα και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος να μιλήσουμε. Έχει επιλέξει έτσι κι αλλιώς από πριν ποια κυβέρνηση θέλει. Σε κάθε περίπτωση εμείς είχαμε πει ότι θα είχε αξία να συμμετέχουμε σε ένα εγχείρημα μόνο αν είχαμε τη δύναμη να το καθορίσουμε. Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Θοδωράκη. Να ολοκληρώσει η κυρία Δούνη. Χριστίνα, σε εσάς και στην Άννα που έχεις δίπλα σου. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πριν ολοκληρώσεις, Άννα μου, Δέσποινα... Ναι, ναι, εμείς έχουμε το λόγο. Η Δέσποινα απλώς να μας πει για το θέμα των γυναικών και πόσο ρόλο έπαιξαν. Το ότι απευθύνθηκε ο κόσμος προς τις γυναίκες, να πάρει τη γνώμη τους, μια ασφάλεια, μια σταθερότητα. Όχι, διαμόρφωσαν το εκλογικό αποτέλεσμα και ήταν πολλοί αυτοί που έλεγαν ότι σε αυτούς που σκέφτονται να απέχουν, αλλά και στις γυναίκες πρέπει να απευθυνθούμε. Ότι οι γυναίκες θα μπορέσουν να πάνε να ψηφίσουν, δηλαδή, αυτό είναι το ζητούμενο. Εγώ θα κάνω ένα πάρα πολύ απλό σχόλιο. Είδα ομιλίες οι οποίες απευθύνονταν ξεκάθαρα στο γυναικείο πληθυσμό, είτε με τη γοητεία, ηγέτες γόηδες, οι οποίες βγήκαν εκεί και απευθύνθηκαν με το σεξουαλικό τους και γοητευτικό τους προφίλ. Δεν προχωράμε έτσι όμως σαν κοινωνία, δηλαδή επιστρέφουμε σε δεκαετίες πίσω που προσπαθήσαμε να διαμορφώσουμε μια ομάδα πληθυσμού που χειραγωγούνταν ευκολότερα, άρα κάτι ανάλογο πήγε να γίνει και τώρα, δεν λειτουργήσε όμως. Αυτό θα ήθελα να βάλουμε σαν σχόλιο. Οι γυναίκες που ανταποκρίθηκαν ενδεχομένως αξιολόγησαν περισσότερο κάποια άλλα πράγματα. Αυτό παρά... δεν είναι... Και αυτό είναι καλό γιατί δεν πρέπει να μένουμε μόνο στην εμφάνιση, έτσι δεν είναι, Άννα? Ο λόγος δεν είναι τα σχόλια αυτά για τα πανεπιστήμια και όλα αυτά κτλ. Μπορεί να είναι και τελείως άτοπα, μπορεί να γίνει αύριο το πρωί, θα έχουν ξαναπεί μια έρευνα να αμφισβητούν όλα αυτά τα πράγματα. Όμως, τη στιγμή που ο ψηφοφόρος αρχίζει και γίνεται εντελώς ελεγχόμενος, θα του κάνουμε αυτό και θα αντιδράσει έτσι. Θα αποπλήσουμε αυτό και θα. Ναι, η συμπεριφοριστική, έτσι, να το πω έτσι, άποψη. Είναι, το... Αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι το σώμα των ψηφοφόρων και δει το γυναικείο αντιδρά διαφορετικά από το αναμενόμενο. Άρα είναι απρόβλεπτο, άρα κάτι δεν έχουν ακόμα ελέγξει. Και επειδή, κορίτσια, είμαστε απρόβλεπτες, αν αδούν, έχουμε τίποτα προβλέψιμο τουλάχιστον. Από τους άντρες. Από τους άντρες δεν υπάρχει κάτι προβλέψιμο. Μπορούμε να δούμε αν είναι εφικτό και έτοιμο αυτό το πολύ ωραίο σατυρικό βιντεάκι του Ράδιο Αρβίλα. Φυσικά, εννοείται. Όπου σατυρίζει τα. Δεν ακούω καλά τι μου λέτε στο αυτή, κύριε Φουντουκί. Θα το δούμε αύριο, μου λέει ο Γιώργος, γιατί σήμερα είναι λίγο πιεσμένα τα πράγματα. Ναι. Είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία σάτυρα, λοιπόν, από τους Radio Orville, έτσι. Ναι, σατήρησαν πολύ ωραία τα διαφημιστικά σποτ. Και άξιζε να τα νομίζω από μόνα τους. Δεν ξέρω αν εσύ ήσουν φαν του να παρακολουθείς κάποια από αυτά. Φέτος ήταν ευφιέστατο. Ευφιέστατο και πολύ έξυπνα. Και πολύ έξυπνα. Θα πρέπει να συμφωνήσεις μάλλον και εσύ, Δέσπο. Σε όλα, ναι. Χριστίνα, πρέπει να... Λοιπόν, εμείς θα ευχαριστήσουμε έτσι και αλλιώς, Τέριο, την Άννα Δούνη. Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Περιμένω το βιντεάκι στην εμφάνισή σου στην εκπομπή. Και την Δέσποινα Δρυβάκου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά από εμάς, Στέριο Καλόγυρε. Περιμένουμε βέβαια και τις δηλώσεις Τσίπρα, έτσι δεν είναι? Τις δηλώσεις Τσίπρα. Μόνος θα δώσει ομιλία. Να δώσουμε το λόγο, γιατί θα πρέπει και εμείς εδώ να αποχαιρετήσουμε το κοινό. Είμαστε από τις 6 ώρα. Στον κύριο Γιάννη Παναγιωτόπουλο, αν κάτι θέλει να συμπληρώσει σε όλα όσα συμβαίνουν σήμερα. Κοιτάξτε να δείτε, εκ των πραγμάτων σήμερα είναι μια ιστορική βραδιά για τη χώρα. Ξεκινάει μια δύσκολη περίοδος, μια μεστή πολιτικά περίοδος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει την ευθύνη της ολοκλήρωσης των εφαρμοστικών νόμων, μια πολύ δύσκολη και πολύ σκληρή περίοδος. Εμείς θα είμαστε εδώ. Η Νέα Δημοκρατία έχει τη δική της ευθύνη και νομίζω θα φέρει σε πέρας τα πράγματα όπως οφείλει να τα φέρει. Και είμαι βέβαιος ότι θα υπηρετήσει την πατρίδα πολύ σύντομα σε μια προοπτική ανάπτυξη, γιατί αυτό που αφορά τους Έλληνες είναι το τι θα γίνει στον καθένα προσωπικά και στις οικογένειές τους και στο μέλλον των παιδιών τους. Για να δούμε, κύριε Παναγιωτόπουλο, είναι δύσκολα τα πράγματα για την Νέα Δημοκρατία μετά την δεύτερη συνεχόμενη εκλογική ήττα με τέτοιο μεγάλο ποσοστό.
Οι 9 μονάδες γίνανε 7,5, μπορεί να πάνε και 8. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς πού θα κλείσει η ψαλίδα απόψε. Να πούμε λοιπόν κλείνοντας ότι είχαμε σήμερα μία μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου. Ταυτόχρονα είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός. Ένας στους δύο σχεδόν Έλληνες πολίτες δεν πήγε να ψηφίσει. Και αυτό για μένα δεν είναι καλό. Σημαίνει ότι οι μισοί περίπου Έλληνες πολίτες δεν ασπάζονται τον θεσμό της δημοκρατίας ή έχουν βαρεθεί τα πολιτικά κόμματα και τους πολιτικούς και δεν και πάνε σε εκλογές. Δεν είχαν τα λεφτά για να μετακινηθούν να πάνε να ψηφίσουν. Κάποιοι πράγματι δεν είχαν. Κάποιοι, όχι όλοι όμως. Ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων δεν είχε τα χρήματα να μετακινηθεί να πάνε να ψηφίσουν. Και τι θα πήγαινε, τι θα ψήφιζαν, είχαν χρήματα, κύριε Παναγιωτόπουλο, θα ψήφιζαν και αυτοί οι ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή η διαφορά θα γινόταν 10-15 μονάδες. Το ποσοστό των Ελλήνων αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο εξωτερικό, όπου προσπαθεί και να ζήσει. Και αυτό προσμετράται στην εποχή. Σίγουρα είναι και να, αυτό που έλεγε ο συνάδελφο πριν από τα παιδιά του Αμερική στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε. Είναι ένα άλλο ποσοστό. Μην ξεχνάμε ότι δεν κατέβηκαν σε εκλογές ούτε το Κίδησο, ούτε ο λαός του κ. Κατσαφέρη, ούτε η Τελειάρα. Ίσως και είναι ποσοστά αυτών των ψηφοφόρων. Το Κίδησο κινήθηκε. Προτίμησαν να μην ψηφίσουν. Κινήθηκε προ συγκεκριμένε κατευθύνσει, τι οποίε κινούμε στην Ελλάδα. Πέρα από αυτό που τοποθετείτε και έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Όχι, όχι. Ένα μεγάλο κομμάτι των βουλευτών του είναι γνωστό ότι πήγε στο Πασόκ. Και επίσης ένα μεγάλο άλλο κομμάτι κατευθύνθηκε, επέλεξαν να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, όπως και ένα άλλο κομμάτι των στελεχών του επέλεξαν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Και αυτό είναι γνωστό. Λοιπόν, πάντως, το θέμα είναι ότι αύριο είναι μια νέα μέρα, είναι η επόμενη μέρα που δεν λέγαμε. Δεν είναι πρόβατο. Έρχεται. Επιλέγουν μόνοι τους που θέλουν να πάνε. Η ουσία είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας με τις σημερινές εκλογές είναι ο κυρίαρχος του πολιτικού παιχνιδιού. Για μία ακόμη φορά ευνηδίασε, πέτυχε μία μεγάλη νίκη μαζί με τον κύριο Καμένο, ο οποίος όπως και στο σπότ το οποίο είχε θα πρέπει να φροντίζει τον κύριο Τσίπρα να υπογράφει και με το δεξί του χέρι και όχι μόνο με το αριστερό. Να δούμε λοιπόν τώρα τι θα γίνει. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Τα έχουμε ξαναπεί, τα λέγαμε και την Παρασκευή. Παρακαλώ. Πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε, μάλιστα. Θα κλείσουμε, μην μας μαλώνετε. Λοιπόν, θα κλείσουμε αμέσως. Δύσκολες ημέρες για όλους μας, δύσκολες ημέρες για την επόμενη κυβέρνηση για να υλοποιήσει όλα όσα έχει υποσχεθεί στους εταίρους και δανειστές προκειμένου να έρθουν τα χρήματα στην χώρα μας. Και βέβαια, πάνω απ' όλα, πρέπει όλοι να ευελπιστούμε και να περιμένουμε χρήματα για ανάπτυξη, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, να σας ευχαριστήσω. Στη Θεσσαλονίκη να ευχαριστήσω την εξαιρετική συνάδελφο, την κυρία Χριστίνα Τσόρμπα, η οποία τόσες ώρες μαζί και με τη Φένια την Κλιάτση και την Στελίνα τη Μαργαριτίδο, οι τρεις κυρίες εκεί πέρα που βοηθάνε στην δημιουργία του προγράμματος, όπως και τον Χρήστο τον Νικολαίδη, και φυσικά εδώ στην Αθήνα να ευχαριστήσω την κυρία Άννα Τσίμου, η οποία συμβάλλει καθημερινά στην δημιουργία αυτής της εκπομπής. Και εγώ ευχαριστώ και καλή δύναμη από αύριο σε όλους μας. Το έχουμε ανάγκη, το έχει ανάγκη ο τόπος, όλοι μας. Λοιπόν, νομίζω ότι τώρα μπορεί να εμείς να φύγουμε, αλλά μπορούμε να συνδεθούμε και να δούμε τον κύριο Τσίπρα χωρίς σχολιασμό δικό μας. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε αυτά τα οποία θα πει ο κύριος Τσίπρας, αν διαφυσβήτητα είναι ο μεγάλος νικητής των σημερινών εκλογών. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε όλους που μας παρακολουθήσατε. Παρακαλώ πάρα πολύ το κοντρόλ να συνδεθούμε με πλατεία Κλαθμόνος και με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Από εμάς, καλό σας βράδυ. Θέλουν να σφίξουν το χέρι στον Αλέξη Τσίπρα οι συγκεντρωμένοι που βρίσκονται εδώ έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία Κουμουνδούρου. Τους ευχαριστεί για το θερμό χειροκρότημα. Ο κύριος Τσίπρας θα κατευθεί προς την πλατεία Κλαθμόνος, όπου εκεί θα απευθύνει χαιρετισμό, θα κάνει δηλώσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι στον ίδιο χώρο θα πάει και ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο κύριος Πάνος Καμένος. Έχουν ήδη κάποια στελέχη των Ανεξάρτητων Ελλήνων βρεθεί στην πλατεία Κλαθμόνος. Το είδαμε νωρίτερα και στα πλάνα που παρακολουθεί.